Μετά από 54 ολόκληρα χρόνια, οι μέχρι χθες πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις της λέσχης του Ναυστάθμου Κρήτης στη Σούδα απέκτησαν το προφίλ μιας υπερσύγχρονης δομής φιλοξενίας. Παρεμβάσεις σε δομικό, τεχνικό, ενεργειακό και σε επίπεδο ξενοδοχειακού εξοπλισμού ολοκληρώθηκαν και η λέσχη παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένη. Το ανακαινισμένο κτίριο της λέσχης θα προσφέρει υψηλού επίπεδου συνθήκες διαμονής, αφού περιλαμβάνει ανακαινισμένα δίκρινα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, ανανεωμένο χώρο εστίασης, καθώς και χώρο παρουσίασης μουσιακού υλικού και εκθεμάτων. Το κτίριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε, έγινε αλλαγή της διαρρύθμισης των δύο ορόφων με στόχο τη δημιουργία 52 δωματίων. Σήμερα υφίστανται σε κάθε όροφο 26 πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα με τηλεόραση, ντουλάπες, κρεβάτια και τουαλέτα, δίκρινα δωμάτια, δύο εκ των οποίων είναι δίχωρα. Το έργο εξυγχρονισμού της λέσχης χρηματοδοτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το ποσό των 750.000 ευρώ, ενώ για την ολοκλήρωση των πρόσθετων εργασιών συνέδραμαν το πολεμικό ναυτικό με κονδύλι από το αποθεματικό του προμηθευτικού οργανισμού του, καθώς επίσης το ΓΕΝ. Με την ενεργή προσφορά σας στην ανακαίνιση της λέσχης του Ναυστάθμου της Κρήτης, αναδεικνύεται το ενδιαφέρον και η στήριξή σας στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα στο πολεμικό ναυτικό. Εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης τόνισε ότι η προσπάθεια ολόπλευρης αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση, μετά από πολλά χρόνια απραξίας, κυρίως λόγω των οικονομικών δυσκολιών που περάσαμε ως χώρα, υλοποιεί ένα ευρύ σχέδιο ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων σε κάθε τομέα, στους εξοπλισμούς, στον εξυγχρονισμό και στην επέκταση υποδομών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η νέα λέσχη του Ναυστάθμου Κρήτης στη Σούδα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των στελεχών του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται για υπηρεσιακούς λόγους στην περιοχή των Χανίων.